Στολή. Ναι. Αν ήξερες ότι αφού μοντάρω το βίντεο, την απάντησή σου από αυτό θα την κόψω στο μοντάζ, τι θα μου λέγες? Πάνω! Έλα! Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ένα βλογκάκι σήμερα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε ένα βλογκάκι. Ένα βλογκάκι. Και θα μιλήσουμε λίγο για photo mates. Θα δείτε τι αυτό εννοείς? Τι είναι. What do you mean? Θα δείτε αυτό τι είναι μετά. Θα το δείτε. Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι. Πες και εσύ ένα γεια σας τα παιδιά. Γεια. Yeah. Συγγνώμη που τον έχω εδώ, δεν ήθελα να είναι εδώ κανονικά. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να είναι εδώ. Κάτι πρέπει να το κάνουμε και αυτό είναι κρίμα. Λοιπόν, σταματήσαμε να πάρουμε δυο κάτι να πιούμε. Not sponsored, by the way. Λίπτον, αν το δεις, ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, και θα μιλάγαμε. Γιατί θα μιλάγαμε? Photomates. Photomates είναι κόσμος ο οποίος φωτογραφίζει μαζί τους. Αυτός ο κόσμος μέσω του να φωτογραφίζει μαζί τους σε εμπνέουν να εξελίξεις τη φωτογραφία σου, βοηθάνε εσένα να δεις άλλες οπτικές γωνίες, ίσως εξελίξουν και την αισθητική σου και γενικότερα είναι κόσμος ο οποίος σε κάνει να θες να πας λίγο παραπέρα σε αυτό το κόσμο της φωτογραφίας. Μόνο και μόνο το ότι υπάρχουν. Γενικότερα το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το ίδιο πράγμα με σένα και να έχει την ίδια αγάπη για αυτό, μπορεί να σας πάει σίγουρα το ένα σκαλί παραπάνω σε αυτό που θέλετε να κάνετε τώρα. Παραδείγματος χάρη φωτογραφία για εμάς. Εγώ είμαι Αποστόλης. Με τον Πάνο είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε φίλοι. Αλλά το κάνουμε για το cloud. Δεν τον εσύστησα, συγγνώμη, ναι, παιδιά. Ναι. Αυτός εδώ είναι Αποστόλης ο Βασιλόπουλος. Γεια σου, Αποστόλη. Χάρηκα. Πρώτη φορά τον γνωρίζω κι εγώ. Λοιπόν, είναι ζακυνθινός φωτόγραφερ. Δεν είναι ζακυνθινός, αλλά έχει ζήσει τόσο πολύ καιρό εδώ πέρα που είναι πια ζακυνθινός. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι φωτόγραφερ εδώ πέρα στη Ζάκυνθο. Είναι από τους πιο γνωστούς στη Ζάκυνθο. Κάνει πάρα πολλά gigs. Γιατί γελάς? Συγγνώμη κιόλας. Κάνει πάρα πολλές φωτογραφίσεις και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλός. Κυρίως portrait photography. Πολύ καλός το portrait photography. Ευχαριστώ. Γνωριζόμαστε λοιπόν γύρω στον χρόνο και έχουμε κάνει κάποιες φωτογραφίσεις μαζί. Ήμασταν επίσης συνάδελφοι από τη δουλειά. Κάνουμε γάμους και βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίσεις γάμων και βαφτίσια και τέτοια στην Ζάκυνθο. Είναι πολύ ωραία παιδιά. Αν θέλετε να παντρευτείτε ή να κάνετε να βαφτίσετε το παιδί σας, να έρθετε στη Ζάκυνθο. Θεωρείς ότι το κοινό σου έχει τέτοια ηλικία? Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, τα photomates, εγώ μπορώ να πω δηλαδή από την εμπειρία μου με ένα photomate, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό. Δεν είναι τίποτα, είναι απλά ένα άτομο το οποίο χρησιμοποιείται, είναι ένα εργαλείο, δεν έχει σημασία άνθρωπος. Ένα φιλαράκι το οποίο θα βγείτε να τραβήξετε μερικές φωτογραφίες ή μερικά βίντεο, αν σας αρέσει καλύτερα το βίντεο, να δοκιμάσετε καινούργιες τεχνικές, ο ένας πάνω στον άλλον. Και...
Ναι, φωτογραφικά μιλώντας. Είτε να βρείτε άλλα άτομα στην περιοχή σας, είτε κορίτσια είτε αγόρια, που να μπορούν να θέλουν να φωτογραφηθούν και να είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλά πράγματα για εσάς. Έλεος ρε γαμώτο. Ορκίζομαι, δεν είμαστε παιδόφιλοι. Κατά προτίμηση άνω των 18. Α, θα μπείτε φυλακή. Τώρα που μιλήσαμε για... ηλικίες. Τώρα που μιλήσαμε για ηλικίες, αν θέλετε να κάνετε κάποια φωτογράφηση και το αγόρι ή η κοπέλα είναι κάτω των 18, καλό θα ήταν να πάρετε μία συνένεση γονέων. Μία υπεύθυνη δήλωση. Μία υπεύθυνη δήλωση. Τέλος πάντων, βάζοντας κάτω αυτό το ότι εγώ και ο Στέφος γνωριζόμαστε ένα χρόνο, εγώ προσωπικά μέχρι τότε δεν είχα κάποιο άτομο ή ζάκυνθο συγκεκριμένα το οποίο φωτογράφησα μαζί. Μετά με το που γνώρισα και τον Στέφο και κάποια άλλα 2-3 άτομα μέσα της δουλειάς, όπως η Τζόρτζια σε ένα βίντεο δικό μου και κοινή φίλη και του πάνω, σίγουρα η φωτογραφία μου άλλαξε στο θέμα του ότι έβλεπα και άλλα πράγματα. Και θα ήταν και μέρες που θα μου λέγει και ο Παναγιώτης, να ξέρω εγώ σήκω, πάμε να βγάλουμε κάτι, ή θα βγαίναμε και θα τραβήξαμε ξέρω μια μπάντα που τραβήξαμε πριν λίγο καιρό που έπαιζε. Η μόνη και ίσως καλύτερη συμβολή που έχω εγώ να σας δώσω και ίσως και οποιοδήποτε άλλος ο οποίος ασχολείται με κάτι, αλλά τώρα μιλώντας για τη φωτογραφία, είναι να φωτογραφίζετε καθημερινά, όπου βρίσκεται ευκαιρία, πάτε στο σχολείο, όλοι σας στη διαδρομή φωτογραφίστε, γυρνάτε από τη δουλειά, πηγαίνετε ένα ταξίδι, εντάξει, ποιος δεν φωτογραφίζει τα ταξίδια. Υπάρχει όμως κόσμος που το κάνει. Κάποιοι φωτογραφίζουν πολύ παραπάνω όμως. Κάποιοι φωτογραφούν πολύ λιγότερο και πολλές φορές τα ταξίδια, όπως κάνει ένας γνωστός μου, Στέφανος Ράπτης, θα τον βάλω κάτω στο description, πηγαίνετε τσεκάρετε, είναι πολύ καλός, πηγαίνει ταξίδια μόνο ημέρα και βγαίνει, ξέρω εγώ, μερικές ώρες μόνο για φωτογραφίες. Φωτογραφίες είτε καλλιτεχνικές είτε γενικά δικαίως φωτογραφίες, όχι μόνο τουριστικές. Συγγνώμη, συνέχισε. Γεια. Yeah. Δεν θυμάμαι. Και ναι, αυτό είναι ουσιαστικά όλο. Απλά φωτογραφίστε και προσπαθήστε να δικτυώνεστε με άτομα τα οποία ασχολούνται με το ίδιο πράγμα το οποίο ασχολείστε εσείς, ώστε να βρείτε κι εσείς μια πηγή έμπνευσης, ίσως και. Όχι ίσως, σίγουρα. Ένα τρόπο να προωθήσετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Γιατί σίγουρα, όπως άμα βρείτε κι εσείς τον Παναγιώτη σας ή όπως ο κάθε Παναγιώτης βρει τον Αποστόλη του, αυτός ο Αποστόλης ή αυτός ο Παναγιώτης θα σας πει. Ναι, ξέρεις κάτι, σήκω και πάμε να κάνουμε φωτογραφίες, πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση, πάμε να βγάλουμε ένα βίντεο, να γυρίσουμε μια ταινιούλα, να κάνουμε κάτι. Όπως έχει συμβεί πολλές φορές μεταξύ μας. Ναι, κάλλιστα. Οπότε, από τη δικιά μου μεριά, that's it. Να προσθέσω απλά ότι πολλές φορές ένα photomate μπορεί να σας ιντριγκάρει και να σας πρόξει στο να κάνετε, να ξεκινήσετε ένα τομέα που θέλατε να ξεκινήσετε, είτε στη φωτογραφία είτε στο βίντεο και δεν καταφέρατε ποτέ. Για παράδειγμα, εγώ όταν γνώρισα τον Αποστόλη και είδα τι έκανε πορτρέτα πολλά και τέτοια, τον ρώτησα πολλά πράγματα για τα πορτρέτα, μου είπε και ξεκίνησα να τραβάω και εγώ πορτρέτα που ήθελα να ξεκινήσω και δεν το είχα κάνει ακόμα. Ο Αποστόλης έκανε, από ό,τι κατάλαβα, ξεκίνησε λίγο με το βίντεο. Για πες λίγο. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο, ούτε καν χρόνο, μετά από μέσα στην καραντίνα, όχι Φλεβάρι, που γνώρισα και τον Στέφο και γενικότερα άρχισα να παρακολουθώ περισσότερο και τον χώρο του βίντεο λόγω της δουλειάς, λόγω του τίποτε. Ναι, okay, μου έκανε αυτό το μπάμα μου, βγήκε αυτή η σπίθα και λέω, okay, θα το δοκιμάσω. Και έχω καταλήξει να ασχολούμαι τώρα τον τελευταίο καιρό από τον Φλεβάρι του 2020. Ναι, δεν βλέπω φως στο τούνελ, αλλά okay. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ο Αποστόλης μάλιστα τώρα ξεκίνησε πρόσφατα και έκανε ήδη μια δουλειά με βίντεο, η οποία βγήκε και πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, από το ένα στο άλλο μπορεί να σας βοηθήσει το ένα για το άλλο. Δηλαδή, άμα κάνετε φωτογραφία, να σας βοηθήσει πολύ στο βίντεο, το βίντεο να σας βοηθήσει πολύ στη φωτογραφία. Μάλιστα. Επικοινωνούν πάρα πολύ αυτά τα δύο. Είναι δύο συνδεδεμένοι τομείς. Ναι. Και τα δύο έχουν πάνω κάτω τις βασικές αρχές, όπως το κάδρο το οποίο μοιράζονται. Ίδιες ρυθμίσεις. Ναι, πάνω κάτω, okay. Ναι, πάνω κάτω. Λοιπόν, και τώρα θα δείτε ένα μοντάζ τον Αποστόλη να κάνει skate και να πέφτει και να αποτυγχάνει. Failing miserably. αγόρι μου εσύ. Λοιπόν, πάμε. We'll be right back.
Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, subscribe και ένα subscribe στο παιδί εδώ πέρα. Θα τον βάλω κάτω στο description. Θέλω να δω τα σχόλιά σας από κάτω, ό,τι άλλο σας προβληματίζει, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Και ένα σχόλιο να πείτε ότι hey bro, είμαι εδώ, ξέρω εγώ, και βλέπω τα βίντεο σου και μ' αρέσει. Αυτά λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο οποίο δεν ξέρω τι θα κάνω. Τολί, αν ήξερες ότι αφού κάνω μοντάζ σε αυτό το βίντεο θα κόψω την απάντησή σου, τι θα μου έλεγες?